Εγώ λίγο. Η καλύτερη πάρα πάρα με πιστεύω. Πάρα πάρα πρέπει στην Περσδίκο. Έτσι πρέπει. Ναι, ήταν. Ναι, είχαμε. Ήταν λίγο και εγώ για πρώτη φορά. Ίσως. Στο δύο λίμα. Ό,τι θέλεις βάλε. Θα σου μάθω ακόμα δύο. Ψήνεις, πρέπει να είστε κάτι. Και ελπίζω να σου αρέσει η εμπειρία σήμερα. Γιατί είναι ατόφια από το χρυσό στόμα. Ο Χρυσός του είναι ειδικά του άλλου. Και τη γραφή. Μπράβο. Από την πηγή την πρώτη. Σωστό. Από την πηγή την πρώτη. Όταν διάβαζα έξω το μάθημα και μέσα στο μάθημα το, στη συγκέντρωση του, ότι άμα αισθανθείς ότι έκανες, λέει, προσευχή σωστή, να περιμένεις τον περασμό να σου κάνει γενναία επίθεση. Ο λιγόπιστε, σε τι, γιατί λέει ευηλίασε. Ευήλασε. Ναι, γιατί ευήλασε, εφόσον με βλέπει ότι είμαι κοντά σου. Άρα είναι και εδώ που είμαστε τώρα, και στο σπίτι μα, και στη δουλειά μα, και στον δρόμο και παντού είναι κοντά μα. Συγγνώμη, δεν έχω. Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Γεγονός είναι, ότι εγώ δεν βράδυ μου έχει τύχει αυτό, γιατί δεν κάνω καλή προσοχή ποτέ. Από ό,τι φαίνεται, δεν μου έχει τύχει να με πλησιάσει ο διάφορο. Μου πλησιάζει διαφορετικά. Όχι επειδή κάνω καλή προσοχή, δεν κάνω ποτέ καλή προσοχή. Και το θεωρώ στα μειονεκτήματά μου. Μια φορά πέρσι προσάλλω είσαι εδώ ο γείτονα ο Παρασκύριο ο Καραμέλια, ήρθε πρωί-πρωί σπίτι. Ερχόταν κύριε μου και μου λέει: Κι αν κάτσε, ήπια μου καφεδάκι και μου λέει: Να σου πω κάτι τι συνέβη. Του λέω: Πες Παρασκύριο. Του λέει: Είχα σηκωθεί τη νύχτα κατά τις 2 η ώρα, μου λέει, και διάβαζα. Και από το Ευαγγέλιο μου λέει και προσευχές και όλα τα βιβλία. Και μου λέει: Πού ένα τρίξιμο. Και μου λέει: Η Παναγία κρατάνε. Του λέω: Όχι. Μου λέει γιατί, αφού έτρεχε του λέω σου αρέσει το του λέω. Η Παναγία δεν έκανε να σε φοβήσει που διάβαζες το λόγο του Θεού. Ο Σατανάς είπε και σε πειράξει. Μου λέει λες, θα το εξετάσω. Μου λέει. Και ρώτησε το Παπαυαγγέλη και μου λέει ναι, έχεις δίκιο μου. Δεν μπορεί ποτέ να σε ενοχλήσει ο Θεός που διαβάζεις το λόγο του. Του λέω ο Σατανάς ενοχλήσει για να τα πείσεις. Εγώ θα σας έλεγα κάτι που είναι ζωντανό και το έχω δει με τα μάτια μου. Άρα για να σου το πω δεν είναι 2-3 λεπτά και η ώρα πήγε. Κατάλαβες. Ναι, τώρα θα ακούσουμε, αλλά γιατί μετά να κάνεις οπειρά, δεν θα ακούσουμε. Είμαστε στρατιώτες. Τώρα σπαντάζω. Έχουμε καταβλήσει και πει στο σημείο αυτό. Εδώ έχουμε την εκκλησία των Αγίων Γιάννη. Εδώ ακριβώς. Και εδώ είναι όλο θέσεις. Εδώ ήταν η κεντρική πόρτα, εδώ είχε μια το Φεβρουάριο μήνα. Βγαίνει στις 11.30 ώρα ένα φως από εδώ και ξεκίνησε και ήρθε γύρω ρε εσύ, σήκω να δεις ένα φως, σήκω να δεις ένα φως. Σχεδόν σηκωθήκαμε οι πιο πολλοί.
να δούμε το φως. Ένας έλεγε είναι από αυτή την κολοφωτία, από τις λέει. Ναι, ναι, ναι. Ναι, αλλά άλλος έλεγε, μα δεν αγωνάβω σβήνει. Αυτό είναι σαν κυρί και έπαιτε γύρω. Και ήρθε εδώ και τα μπήκε μέσα. Μόλις μπήκε μέσα, ο πάρος τους. Μας είχαν έρθει 600 αντάρτες. Και είμαστε ένας λόγος. Αλλά είχαμε ξυπνήσει πιο πολύ. Από το γεγονός αυτό, ναι. Yeah. Από το γεγονός αυτό. Ναι, είχαμε ξυπνήσει πιο πολύ. Τώρα ο κίνδυνος ήταν από εδώ, εδώ πέρα είχε καμία 20 μέτρα είχε σπίτια, από εδώ και εκεί ήταν το νεκροταφείο, καμία 70 μέτρα εκεί πέρα. Ο κίνδυνος ήταν εδώ. Από εκεί, εγώ ήμουν εδώ. Το τέλος τώρα. Είχα χωράφια. Ναι. Και στο τέλος ήταν να μας έρθουν στα 20 μέτρα, 600 άτομα και να μας κάνουν την πύρα. Ναι. Και να έχουμε τίποτα και να μην έχουμε ούτε ένα Θησαυρός των αγαθών και ζωής χωρικός, ελθέ και εσκήνος ενημή και καθάρισον ημάς από πάσης κύριος και σώσον αγαθέντας ψυχαρασίμων. Ευλογήτως η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόπουλ τους αλήθεια αδείξας, κατά μέσας αυτής το πνεύμα. Πώς έγινε η εκλογή του 12ου Αποστόλου μετά από την απαγόνηση, τον απαγωνισμό του Ιούδα. Ναι, Κώστα, σε διακόπτω, ήταν μια διευκρίνηση. Ναι. Δώσω συγγνώμη πριν ξεκινήσεις. Ναι. Όταν λέμε των 12 Αποστόλων, όταν κάνει μηνύα στο τέλος την απόγηση ο Παπάς, γιατί των 12 των... Εννοεί και τον Ματία. Συνεχώς δεν εννοεί τον Ιούδα, εννοεί τον Ιούδα. Ευχαριστώ. Όχι, παρακαλώ, καλά έκανες. Είδαμε τον τρόπο που έγινε. Σήμερα θα προχωρήσουμε αμέσως στο παρακάτω κεφάλαιο, το κεφάλαιο το δεύτερο. Έτσι θα πάμε συνεχώς πάνω στις πράξεις των Αποστόλων. Από το στίχο 1 πάλι μέχρι το στίχο 10. Μέχρι το στίχο 10. Θα διαβάσω μόνο και μετά θα σχολιάσουμε τα χωρία με βάση τον Άγιο Ιωάννη τον Χριστόστομο. Και εντοσυμπληρούστε την ημέρα της Πεντηκοστής εις ανάπαντες των μοθημαδών επί το αυτό και γένε το άφνο εκ του ουρανού ήχος ως περιφερωμένης πνοής βιαίας και πλήρωσε όλο τον οίκο που ήσαν καθήμενοι. Και όφθησαν αυτής διαμεριζόμενε γλώσσεως υπηρός και κάθισέται εφένα έκαστον αυτόν. Και πλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου και ήρξαν τον αλήν ετέρες γλώσσες καθώς το πνεύμα εδίδου αυτής αποφαίνεστε. Ήσαν δε εν Ιερουσαλήμ κατοικούντες Ιουδαίοι άνδρες ευλαβείς από παντός έδους των υποθεωρανών. Γενωμένης δε της φωνής τάφης συνήρθε το πλήθος και συνεχίθη ότι ήκουον εις έκαστος η ιδία διαλέκτου αυτών. Εξίσταντο δε πάντες και θαύμαζον λέγοντες προς αλλήλους
ου κηδού πάντες ούτι εις συν ηλανούντες Γαλιλαίοι. Και πώς εμείς ακούμεμεν έκαστος τη ιδία διαλέκτο ημών ενία γεννήθημεν, πάθη και μύδι και λαμίτε και κατοικούντες στη Μεσοποταμία, Ιουδαία και Καπαδοκία, Πόντο και την Ασία, Φρυγία τε και Παμφυλία, Αίγυπτο και τα μέρη της Λιβύης, της Κατακυρήν, και οι επιδημούντες Ρωμαίοι, Ιουδαίοι τε και Προσύλλητοι. Κρήτες και Άραβες, ακούμε να δουν τον αυτόν τες ημετέρες γλώσσες τα μεγαλεία του Θεού. Εξίσταντο δε πάντες και διυπόρουν άλλος προς άλλο λέγοντες. Τι αν θέλει τούτο είναι, έτεροι δε χρεβάζοντες έλεγον ότι γλέφους με μεστομένηση. Σταθίζεται ο Πέτρος συν της έδεκα, επήρε την φωνή αυτού και απεφθέξε το αυτής. Άνδρες Ιουδαίοι και οι κατοικούντες Ιερουσαλήμ άπαντες, τούτο ημίν γνωστον έστω και ενωτίσαστε τα ρήματά μου. Ουγάρ εμείς όσοι μη συμπολαμβάνετε ούτι με θείουση, έστι γάρ ώρα αυτή της ημέρας, αλλά τούτο εστί το ηρημένον για του προφήτου Ιωήλ. Και έστε εν σχάτες ημέρες, λέγει ο Θεός, ευχαιώ από του πνεύματός μου επί πάσα σάρκα, και προφητεύου στου συνειοί ημών και θυγατέρες ημών, και είναι ανίσχυοι ημών οράσεις όψονται, και πρεσβείτε ημών ενήπια ενήπια στήσονται, και έγιε επί τους δούλους μου, και επί τας δούλας μου, εν τις ημέρες εκείνες, ευχαιώ από του πνεύματός μου, και προφητεύσουσι, και δώσω τέρατα εν το ουρανό άνω και σημεία επί της κάτω, αίμα και πυρ και αρμίδα καπνού. Ο ήλιος σκοτιστήσεται, με σταυρίζεται εις σκότος και σε λύγει εις αίμα, πριν γιορτήν την ημέρα του Κυρίου τη μεγάλη και επιφανή. Από αυτό που ανάγνωσα, καταλάβαμε όλοι ότι πρόκειται για το ένα και εξαιρετικό γεγονός της Πεντηκοστής. Έτσι ονομάζεται και στη γλώσσα της Εκκλησίας μας. Αλλά εδώ ο Ιερός Συγγραφέας, ο Άγιος Ευαγγελιστής Λουκάς, όταν μιλάει για Πεντηκοστή, δεν εννοεί τη δική μας καν Πεντηκοστή. Εννοεί για εορτή εβραϊκή που την είχαν και οι Εβραίοι. Γιόρταζαν την ημέρα της Πεντηκοστής με θυσίες, κάνανε προσφορές από καρπούς. Είναι τα πρώτα γεννήματα που μαζεύανε. 50 ημέρες μετά από την εορτή της Συνοπηγίας, είχαν μια γιορτή άλλη, που γιόρταζαν με αιτία την απελευθέρωσή τους από την Αίγυπτο. Ήταν σκλαβωμένοι στην Αίγυπτο και όταν ελευθερώθηκαν και πέρασαν από τη σκλαβιά στη γη της Επαγγελίας στο Ισραήλ μέσα, ονόμασαν αυτό το πέρασμα από τη σκλαβιά στην ελευθερία Πάσχα. Δεν είναι η λέξη το Πάσχα, είναι εβραϊκή λέξη που σημαίνει πέρασμα προς, θα λέγαμε τώρα, προς την ελευθερία. 50 ημέρες μετά από αυτή τη γιορτή γιόρταζαν οι Εβραίοι, μετά το Πάσχα τους δηλαδή, γιόρταζαν τη λεγόμενη Πεντηκοστή. Και επαναλαμβάνω, προσφέροντας καρπούς που έκοβαν από τα προϊόντα της γης. Τα πρώτα προϊόντα της γης, αφού πρόκειται προφανώς για άνοιξη προς το καλοκαίρι. Άνοιξη προς το καλοκαίρι. Ο Χριστός μας είχε ήδη δείξει την ημέρα αυτή, την ημέρα που επρόκειται να πάρει το όνομα Χριστιανική Πεντηκοστή, αλλά με ένα άλλο τρόπο. Όταν είχε καλέσει τους μαθητάς για να τους στείλει στο κήρυγμα,
πριν την περίπτωση, επαναλαμβάνω, την τριετία που δίδασκε και κήρυτε προς το τέλος της, έδειξε τα χωράφια που είχαν φτάσει προς το θέρος, που είχαν ασπρίσει όπως λέμε, και λέει, να, τα χωράφια είναι έτοιμα για θερισμό. Συμβολικά εντελώς, εντελώς συμβολικά, είπε, εχώρε λευκέ, εισήν ίδιοι προς θερισμόν. Είναι τα χωράφια λευκά έτοιμα, αλλά ο θερισμός πολλής και η εργάτη ολίγη. Ενώ είναι πολλής ο θερισμός, η εργάτη είναι λίγη. Και εννοούσε τους Αποστόλους. Επαναλαμβάνω, εδώ τώρα ο Χριστός, την ημέρα αυτή της Πεντηκοστή, για την οποία μιλάει και στις φράξεις των Αποστόλων μέσα, πρόκειται να στείλει τους μαθητάς για να θερήσουν από τα χωράφια τα πνευματικά μέσα από τον κόσμο. Αυτή λοιπόν η Πεντηκοστή που γινόταν σε εποχή καρποφορίας στους Εβραίους έχει το νόημά της ότι και εδώ πρόκειται οι Απόστολοι με το δρεπάνι του Αγίου Πνεύματος να κόψουν καρπούς πνευματικούς γιατί η δύναμη του Αγίου Πνεύματος είναι εκείνη που θα κάνει το θερισμό και όχι οι ίδιοι οι Απόστολοι. Είχε λοιπόν συμπληρωθεί η Πεντηκοστή. Και λέγει εδώ ότι την ημέρα αυτή της γιορτής εγένετο εκ του ουρανού την ημέρα αυτή ήχος ως περιφερωμένης βιαίας πνοής. Ένας βίαιος και δυνατός άνεμος ακούστηκε. Λέει βίαια πνοή ανέμου. Που έγινε γνωστή αυτή, ακουστή με τα αυτιά δηλαδή, σε όλα τα Ιεροσόλυμα. Και έφερε η βία αυτή πνοή τους Αποστόλους στο χώρο που τους είδαμε συγκεντρωμένους και κάνανε την ευλογή του μαρτία. Καταλαβαίνω, τους έφερε, όχι Αποστόλους, ακούστε, ήσαν ήδη μέσα, το λαό. Και στάθηκε έξω από το χώρο εκείνο που ακούστηκε ο βίαιος άνεμος, λέει. Και συνεχίθη, λέει, το πλήθος και θαύμασε, λέει ο Ευαγγελιστής, ότι το πλήθος, λέει, συνεχίθη, σημαίνει έπαθε κατάπληξη. Και στη συνέχεια θαύμασε. Δεν κατεπλάγει μόνο, δεν κατάληξη, αλλά και στη συνέχεια θαύμασε. Πρώτη είπαμε για Πεντηκοστή. Δεν ήσαν μόνο Εβραίοι. Ακούσαμε, απαρίθμησε μέσα ο Απόστολος Πέτρος στην ομιλία του, Κρήτες, Άραβες, Πάρθους, Μύδες, Ελαμίτες, Ασιάτες, Λιβύους, καταφέρει από όλα τα έθνη. Που σημαίνει ότι βρίσκονταν και αυτοί στα Ιεροσόλυμα. Οι Εβραίοι την εποχή αυτή ήσαν εγμάλωτοι. Δεν ήσαν ελεύθερος λαός. Και βρίσκονταν ακριβώς σε αυτές τις περιοχές που μνημονεύει ο Απόστολος Πέτρος. Ήσαν όμως υποχρεωμένοι αυτοί οι σκλάβοι, οι Εβραίοι, τρεις φορές το χρόνο να βρίσκονται στα Ιεροσόλυμα. Τις τρεις μεγάλες γιορτές, Πάσχα, Πεντηκοστή και δεν θυμάμαι ποια άλλη, για να προσφέρουν στο Θεό λατρεία. Λέει, θέλω τρεις φορές το χρόνο, μνημονεύεται μέσα στο Μωσαϊκό νόμο, πλησιαστεί αναλαμβατώμε ότι θα ερχόσαστε να με προσκυνάτε στο ναό τρεις φορές το χρόνο.
Έρχονταν λοιπόν οι Εβραίοι και μαζί έφεραν και από και εκείνους στους οποίους ήσαν μάρτυροι, σκλάβοι. Οι οποίοι προφανώς δεν ήταν άνθρωποι τυχόντες, αλλά λέει μέσα το βιβλίο προσήλυτοι. Πιο απλά, τους είχαν κάνει μαθήματα οι Εβραίοι γύρω από τη θρησκεία την Εβραϊκή και είχαν αρχίσει να αποδέχονται τη δασκαλία την Εβραϊκή, τον Μωσαϊκό λόγο κτλ. Και ήσαν ευλαβείς άνθρωποι. Είχαν έρθει και αυτοί μαζί για να πάρουν μέρος στα ψηλατρία των Εβραίων. Όταν η Ιερία Αυροή και αυτοί και οι Εβραίοι κατευθύνθηκαν στο υπερό που ήσαν οι Απόστολοι. Και βέβαια θα ήθελα να σταθώ σε ορισμένα πράγματα, γιατί έτσι μας πάει και το βιβλίο. Λέγει ότι μίλησε ο Πέτρος την ημέρα εκείνη της Πεντηκοστής, σαν να ήταν το στόμα όλων των Αποστόλων και των 12, και μίλησε στη γλώσσα του καθενός από αυτούς. Δηλαδή μιλούσε και ακαριέα ταυτόχρονα, δηλαδή έβγαινε ο λόγος από το στόμα του σε όλες τις γλώσσες. Θα λέγαμε σήμερα με ένα σύγχρονο μηχάνημα να μιλάς ελληνικά και να βγαίνει να ακούνε όλοι. Στα ΟΗΕ. Στον ΟΗΕ, έτσι. Μάλιστα, αλλά εκεί μόνο που το πνεύμα το Άγιο μετέφρασε το δίγημα στη γλώσσα του καθενός. Θα σου πω βέβαια, η Απόστολη. Ακουστό ήταν, Κώστα. Ακουστικότατο. Πολύ να μες στις ψυχές. Ακουστικότατο. Μιλούσε πότε, θα θέλεις καταλάβει τη γλώσσα που μιλούσε. Όσοι εμείς ακούμε λαλούν τον αυτόν τη ιδία διαλέκτο. Απορία από κάτω, θα μπορούσαν οι ακροατές. Ουκ είσαι αυτοί οι Γαλιλαίοι. Πώς θα καταλαβαίνουμε όλοι. Και πώς είναι δυνατόν τώρα, αφού είναι Γαλιλαίοι αυτοί εμείς, να ακούμε στη γλώσσα μας. Μιλάμε για χειροπιαστό πράγμα, στη γλώσσα μας. Θέλω αυτό, θα το δούμε Μιχάλη, κάπου αλλού να πάνε στη Συρία, να πάνε στη Λέγυπτο και να μιλάνε στη γλώσσα τους. Να μην μιλάνε στα εβραϊκά. Που σημαίνει ότι για πράγμα τους μετέδωσε τη λεγόμενη γλωσσομάτια, την γλωσσοναλιά, όπως λέμε. Το μεγάλο δάσκαλο. Το Άγιο Πνεύμα. Εξέχασα λοιπόν την απορία. Οι ευλαβείς που είχαν έρθει μαζί με τους Εβραίους στα Ιεροσόλυμα για να γιορτάσουν. Αντίθετα προς αυτούς, οι Εβραίοι είχαν στο στόμα τους τη λάσπη. Γλεύκους με μεστομένη ίση. Αυτοί είναι μεδισμένοι. Έχω βγει γλεύκος, το μούστο που λέμε εκείνος. Έτσι. Σε μια εποχή που δεν υπάρχει καν μούστος και τέτοια πράγματα, έτσι. Γλεύκους, λέει, με μεστομένη ίση. Προσπαθούσαν και τώρα να σπηλώσουν και να λερώσουν το γεγονός που έβλεπαν όλοι ξεκάθαρα με τα δικά τους μάτια και άκουγαν με τα δικά τους αυτιά. Θέλω, θα το δούμε αυτό λίγο παρακάτω. Αλλά κάποιες απορίες. Ρωτάει ο Ιερός Χρυσόστομος και λέει, το γεγονός αυτό της καθόδου του Αγίου Πνεύματος, γιατί δεν κατέβηκε χωρίς να δώσει χειροπιαστά σημάδια. Δηλαδή να μην γίνει κανένα απλό σημάδι να το δουν ο κόσμος και να το γνωρίζουν οι Απόστολοι και μόνο αυτοί και από εκεί και πέρα να πάρει την πορεία ο λόγος και το κήρυγμα που είχε πάρει. Και απαντάει ο ίδιος Απόστολος, ο Αγίος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Τώρα που είδαν με τα μάτια τους οι Εβραίοι και άκουσαν με τα αυτιά τους να μιλάνε στις γλώσσες τους. Δεν πίστεψαν και κατηγόρησαν. Εάν δεν άκουγα, τι θα γινότανε. Είναι η απάντηση που μπορεί να δώσει εύκολα κανείς σε αυτούς οι οποίοι θα μπορούσαν να πούνε γιατί τόσο μεγάλο θαύμα. Αλλά θα ήθελα να δούμε ορισμένα πράγματα. Το Άγιο Πνεύμα λέει εκάθισε επάνω στο κεφάλι του καθενός. Λέει, όσοι
πυρός γλώσσα, σαν γλώσσα, σαν γλώσσα φωτιάς. Σαν γλώσσα φωτιάς. Δεν λέει κάθισε μία γλώσσα φωτιάς. Αυτό είναι αίρεση. Αλλά λέει σαν, γιατί δεν ήταν η γλώσσα, αλλά ήταν σαν γλώσσα. Άλλο να είναι η φωτιά και άλλο να λέμε σαν φωτιά. Δεν είναι φωτιά, αλλά είναι σαν φωτιά. Για να αποκλείσει το υλικό στοιχείο. Ότι το Άγιο Πνεύμα είχε στην ορατότητα τέτοια ώστε να είναι, να μοιάζει με φωτιά, αλλά να μην είναι φωτιά. Έτσι αποκλείεται το να έχει κάτι το υλικό εκείνο που κάνει στο κεφάλι του καθενός των Αποστόλων. Έχουμε ένα ανάλογο παράδειγμα. Την ημέρα που βαπτίστηκε ο Χριστός. Και λέμε εκεί κατέβηκε το Πνεύμα εν είδη περιστεράς. Το εν σημαίνει εν είδη, σημαίνει και δύο λέξεις εν είδη σαν περιστέρι, αλλά δεν ήταν περιστέρι. Συμβολικό και το ένα και το άλλο. Συμβολικό και διδακτικότατο και το ένα και το άλλο. Και ο προφήτης Μωυσής στη γιόμενη πάτο πάτησε στην φωτιά που δεν ήταν η φωτιά. Γιατί πρόκειται να φιλοξενηθούμε κάτι. Όχι. Να μάθω ακούσεις παρακάτω. Αχ, λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, όχι, εντάξει. Δεν υπάρχει συγγνώμη, γιατί ανήκουν. Λοιπόν, το Πνεύμα το Άγιο, ανάλογα με τη βούληση του Θεού, κάνει και την παρουσία του. Ανάλογα με την βούληση του Θεού κάνει την παρουσία του. Αν πάμε στην Παλαιά Διαθήκη, όπως είπε ο Μιχάλης, θα δούμε εκεί να παρουσιάζεται το Άγιο Πνεύμα με άλλη μορφή, με άλλο τρόπο. Ανάλογα, επαναλαμβάνω, με την αποστολή που έχουν οι άνθρωποι να κάνουν οι προφήτες, παραδείγματος χάρη, μέσα στο λαό του Ισραήλ. Ανάλογα επαναλαμβάνω με την αποστολή, με το στόχο που είναι το κήρυγμα. Παραδείγματος χάρη, ο Εζεκίηλ ο προφήτης θα αισθανθεί το χέρι του Θεού να του βάζει στο στόμα ένα κεφάλαιο από ένα βιβλίο, βιβλίο το γράφει μέσα στο Εζεκίηλ το προφητικό βιβλίο, γράφει ότι το χέρι του Θεού τον πλησιάζει, τον αγγίζει και τον βάζει ένα βιβλίο και του λέει αυτό φάτο και το έφαγε λέει και αισθάνθηκε να είναι γλυκό σαν μέλι, γλυκάζον σαν μέλι λέει μες στο βιβλίο. Αυτό του λέει θα το κηρύξεις λέει στους και βέβαια όλοι οι προφήτες από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο ένα κήρυγμα είχαν. Τη μετάνοια. Γιατί οι Ισραηλίτες ήσαν λαός αποστάτης. Λαός που το πιο πολύ χρόνο τους ζούσε μακριά από τον Θεό. Έτσι πήρε το Άγιο Πνεύμα. Λέει, οσί μέλι γλυκάζον. Δεν ήταν μέλι, αλλά σαν μέλι γλυκό. Πολύ σωστά είπε ο Μιχάλης ότι στη Βάτο είδε ο Μωυσής να καίγεται. Πλην όμως ήταν φωτιά. Ήταν το Πνεύμα το Άγιο που έβλεπε εκεί πέρα ο Μωυσής και ο οποίος το έβλεπε. Εδώ βλέπουμε και τον προφήτη Ιωήλ, το διάβασα προηγουμένως, ότι θα, τους τελευταίους καιρούς θα δοθεί πλουσιοπάροχα το Άγιο Πνεύμα, το διάβασα όμως προηγουμένως, στα παιδιά, στα κορίτσια, στους γέροντες, παντού σε όλους. Λέει, εχαιώ από του Πνεύματός μου, ο Θεός το λέει, εχαιώ από του Πνεύματός μου, επί πάσαν σάρκα. Δηλαδή σε κάθε άνθρωπο. Όχι αρνητήκε βέβαια, αλλά άνθρωπο που είναι δεκτικός του Αγίου Πνεύματος. Δεκτικός και θα δούμε ακόμα καλύτερα παρακάτω πού χύνεται το Άγιο Πνεύμα. Εχαιώ από το Πνεύματός μου επί πάσα σάρκα.
Κάτσε λοιπόν, πύρινη γλώσσα. Εδώ. Α, θέλω να σχολιάσω και κάτι ακόμη που το έχουμε γνωστό για να δούμε, να δούμε σαν απάντηση για τους ερετικούς. Ο προφήτης Ελισσαίος πήρε και εκείνος πνεύμα Άγιο. Είναι διάλογος του προφήτη Ηλία. Πώς έπαιρνε το πνεύμα το Άγιο. Όταν αναλαμβανόταν στον ουρανό, δίνει την κάπα του ο προφήτης Ηλίας. Η πύρινη άμαξαν. Όταν αναλαμβανόταν ο προφήτης Ηλίας στον ουρανό, παραχώρησε, έδωσε τον επενδύτη του, λέει, ο προφήτης Ηλίας, στον προφήτη Ελισσαίο. Και με αυτό και το προφητικό χάρισμα. Άλλος τρόπος μετάδοσης του Αγίου Πνεύματος, έτσι ο Θεός όρισε. Βλέπετε, στα μέτρα μας βαδίζει ο Θεός. Για να τον έχουμε χειροπιαστό. Όχι στα μέτρα τα δικά του, γιατί είναι κατανόητο τα μέτρα τα δικά του. Αλλού πυρηνική γλώσσα. Αλλού φωτιά. Αλλού βιβλίο. Αλλού το χέρι του Θεού το ίδιο να ακουμπάει το στόμα. Πάλι προφήτη και να του λέει πάρε αυτό και πήγαινε και κήρυξε μετά στο Ισραήλ και πες τους ότι ο Θεός, ότι εδώ πέρα θα γίνει κακό μεγάλο εάν δεν μετανοήσετε. Ο προφήτης Αΐας. Αυτός που είναι και πέμπτος ευαγγελιστής, έτσι χαρακτηρίζεται. Έχουμε λοιπόν μια ποικιλία μορφής που χορηγείται το Πνεύμα το Άγιο. Μια ποικιλία μορφής. Και βέβαια, αυτές είναι οι ορατές περιπτώσεις που αναφέρονται και άλλες πολλές στη Γραφή, μέσα στην Αγία Γραφή. Υπάρχουν και οι αόρατες περιπτώσεις που λειτουργεί στους ανθρώπους του Θεού, που ενεργεί το Άγιο Πνεύμα για το καλό το δικό τους. Όπως ενεργεί και σε εμάς κάθε στιγμή, μα και αυτή τη στιγμή που ζούμε εδώ μέσα. Το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που μας κρατάει εδώ μέσα και μας φωτίζει, ώστε να καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό που ακούμε. Και λέει κάθισε, λέει ο Χρυσόστομος, στο κεφάλι του καθενός, που σημαίνει ότι στάθηκε μόνιμα και ότι ήταν και κατοικία και ότι έμεινε στο κάθε Απόστολο. Όχι βέβαια στους 12, αλλά είσαι συγκεντρωμένοι 120 τον αριθμό γράφει μέσα, γράφουν πράξεις των Αποστόλων. 120 άτομα συγκεντρωμένα μέσα εκεί και 120 πήραν το Πνεύμα το Άγιο, κάθεσε στο κεφάλι του καθενός. Και λέει διαμεριζόμενη γλώσσα, λέει εκεί, διαμεριζόμενη γλώσσα. Σχόλιο από τον Χρυσόστομο αναφέρει το εξής, ότι μία είναι η ρίζα, το Άγιο Πνεύμα, και από εκεί γίνεται η μοιρασιά, από τη μία ρίζα. Στο κεφάλι του καθενός Αποστόλου και στον κάθε πιστό που είναι βαπτισμένος, όπως είπε ο Κύριος μας, πορευθέντες, μαθητεύσατε, πάντα τα έδινε. Διδάσκοντες, να πιστεύουν στο όνομα του Πατρός και Πνεύματος και βαπτίζοντας αυτούς πάλι στο όνομα του Πατρός και Πνεύματος. Και έτσι παίρνουν το Πνεύμα το Άγιο, ότι το Πνεύμα το Άγιο. Και πλήρωσε τον οίκον ουνίσα καθήμενη και γέμισε, λέει, το σπίτι, το υπερό εκείνο όπου κάθονταν οι Απόστολοι. Και πάλι είναι τύπος και σύμβολο, τύπος και σύμβολο το σπίτι που ήσαν οι μαθητές συναγμένοι. Γέμισε το σπίτι, που σημαίνει ότι αργότερα πρόκειται να γεμίσει τον κόσμο όλο το Πνεύμα και ότι δεν εμποδίζεται από τίποτα για αποτύπωση και πράγματα, αλλά όπως γέμισε το σπίτι θα γεμίσει τον κόσμο όλο το Πνεύμα και θα φωτίσει ψυχές που θα ζητούν το δικό του φωτισμό. Αυτό σημαίνει το επλήρωσε, γέμισε και μάλιστα λέει βίαιος ο άνεμος ήταν που παρουσιάστηκε και μάζεψε τους πιστούς.
Σ' ένα δία άνεμο μπορείς να σταθείς σκόνη μπροστά. Ποτέ. Έτσι και στο Πνεύμα του Άγιο δεν θα μπορέσει καμία δύναμη να σταθεί μπροστά ανθρώπινη να εμποδίσει τη διάδοση του κηρύγματος του Κυρίου. Και το δούμε πάλι μέσα από την πορεία σε όσα θα πούμε ότι στάθηκε αδύνατο οτιδήποτε από τα ανθρώπινα επινοήθηκε για να εμποδίσει τη διάδοση του κηρύγματος από τους Αποστόλους. Γι' αυτό λέει βίαιος ο άνεμος, σαν βίαιος άνεμος παρουσιάστηκε το Πνεύμα το Άγιο. Και βέβαια το πύργι σαν γλώσσα πυρός, εδώ πια είναι ότι μπορεί, λέγει, να σταθεί το ξερό μπροστά στη φωτιά. Όχι. Ακόμη, άμα πάμε και αβρώσουμε εκεί πέρα 500 κεριά, θα σβήσει το κερί. Θα μείνει ατόφιο και τα 500 θα ανάψουμε. Έτσι κάθε Απόστολος. Ένα κερί ήτανε. Φωτισμένο και πειρακτωμένο από το Ιμνεύμα. Και άναψαν δισεκατομμύρια κεριά. Ανυπολόγιστα σε αριθμό πάνω στη γη. Πώς είμαστε χριστιανοί εμείς τώρα? Από το κήρυγμα των Αγίων Αποστόλων. Από το φως εκείνο. Ημίσεστε το φως του κόσμου, ο Κύριος. Γι' αυτό το βλέπουμε να είναι και σαν φως και σαν φωτιά και σαν άναμος το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό παρουσιάστηκε γέμιση και ολόκληρο το σπίτι, γιατί γεμάτος είναι ο κόσμος, από, ο χριστιανικός κόσμος από το Πνεύμα το Άγιο. Δεν υπάρχει περίπτωση που να μην είναι το φωνάζουμε στην προσευχή μας κάθε φορά που είμαστε εδώ και κάθε φορά που κάνουμε σπίτι μας την προσευχή, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Είναι η προσευχή που απευθύνεται στο Πνεύμα το Άγιο. Παντού βρίσκεται και τα πάντα γεμίζει. Θα ήθελα να δούμε ορισμένα πράγματα. Δόθηκε το Πνεύμα. Και σε ανθρώπους της Παλαιάς Διαθήκης, σε προφήτες αναφέραμε, και σε ανθρώπους της Καινής Διαθήκης, όπως ο Αποστόλος. Θέλω να δούμε ορισμένα πράγματα σύμφωνα με τη φωνή του Αγίου του Στόμου. Όταν χορηγείται το Πνεύμα το Άγιο και γίνεται και αισθητό στους άλλους. Αν θα δούμε, παραδείγματος χάρη, το Μωυσή που ανέφερε ο Μιχάλης προηγουμένως και που πήρε από τον Κύριο Πνεύμα Άγιο στη Βάτο που λέει ο Μιχάλης και αλλού τον κάλεσε ο Κύριος και του είπε ότι σε χρείο αρχηγό ενός λαού. Εσύ θα αναλάβεις να μεταφέρεις τον Ισραήλ από την Αίγυπτο στα Ιεροσόλυμα, στη γη της Επαγγελίας. Πότε του ανέθεσε αυτό το μεγάλο έργο? Πότε? Έχει για μας σημασία. Πότε? Όταν είχε φτάσει στο σημείο να θεωρεί την ύλη και τα αξιώματα της γλώσσα σκουριά, στάχτη, σκουπίδια. Να μην συγκινείται από αυτά. Να έχει φτάσει, χάρη στη δική του προσπάθεια, σε ύψος αρετής. Από βασιλιάς που του είχε υποσχεθεί να το κάνουνε, να είναι τσοπάνης. Δεν υπολόγιζε την ύλη και ό,τι έχει σχέση με την ύλη. Και βέβαια και κάθε ανθρώπινη δόξα
δεν τη θεωρούσε τίποτα. Τότε τον κάλεσε ο Θεός και τότε του έδωσε το Άγιο Πνεύμα και τον έχρισε αρχηγό λαού. Και μάλιστα εδώ έναν αρχηγό που έφτασε μία να λέει: «Κύριε, ή μπαίνουν οι Ισραηλίτες, οι πατριώτες μου στο Ισραήλ μέσα, ή άσε με να κάνω έξω, δεν θέλω εγώ να είμαι μέσα». Να θυσιάσω τον εαυτό του τον Χριστό, χάρη του λαού. Είχε φτάσει σε σημεία αγιοσύνης, κυρίως στη δική του προσπάθεια. Και βέβαια ήρθε και η χάρη του Θεού και το στεφάνωσε. Ο Δαβίδ, που χρήστηκε και εκείνος βασιλιάς και προφήτης, πήρε πνεύμα Άγιο και εκείνος πήρε το όνομα Χριστός του Θεού. Χριστός, επειδή χρήστηκε με λάδι, έτσι αλήφονταν οι βασιλείς της Παλαιάς Διαθήκης, με λάδι από απεσταλμένο προφήτη και αναγνωρίζονταν έτσι βασιλείς και προφήτες. Και έπαιρνε το όνομα από το, επειδή χρήονταν, Χριστή του Θεού. Πότε τον κάλεσε και αυτόν και πήρε το πνεύμα το Άγιο ο Θεός? Όταν θεωρούσε τα πρόβατα που έβωσε, πιο σημαντικά από τον άνθρωπο. Τα πρόβατα που έβωσε, πιο σπουδαία από τον άνθρωπο. Και ακόμη, όταν είχε επιτελέσει μια από τις μεγαλύτερες νίκες στο Ισραήλ και ήταν όπως ήταν ως πώς. Δεν ύψωσε το ανάστημα να πει ότι πέτυχα εγώ την νίκη και το Ισραήλ λυτρώθηκε από τους εχθρούς. Επαναλαμβάνω, όταν και η δόξα μιας νίκης και τα ανάκτορα με τις πολυτέλειες και τα επίγεια αγαθά ήταν εντελώς ασήμαντα μπροστά στα μάτια του Αγίου εκείνου άνδρα. Τότε ο Θεός τον κάλεσε και τον έκανε προφήτη, τον έκανε και βασιλιά. Γενικά, όλοι οι άνδρες της Παλαιάς Διαθήκης πήραν πνεύμα Άγιο, οι σπουδαίοι άνδρες της Παλαιάς Διαθήκης, πήραν πνεύμα Άγιο επειδή ήσαν πάνω από την ύλη και ζούσαν στη γη, αλλά σαν επίγειοι άγγελοι. Σαν επίγειοι άγγελοι. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει να δώσει το αξίωμα τέτοιο χωρίς αυτή να κουστάσει σε ύψη αρετής μεγάλης. Και ποιος τολμάει να παρουσιαστεί στους άρχοντες μπροστά, άλλος από τους προφήτες, και να πει: «Το Ισραήλ είναι αμαρτωλό από τους άρχοντες μέχρι τους αρχομένους. Και έρχεται η οργή του Θεού και θα πάτε μάλλον στους Ασσυρίους, στους Βαβυλωνίους, στους Αιγυπτίους κλπ». Οι προφήτες έλαβαν το βαρύ εκείνο έργο. Αλλά και κάτι ξέχασα να σου πω. Ο Μωυσής, όταν τον κάλεσε ο Θεός και του είπε σε χρήσω αρχικό, πρόβαλε μία αντίρρηση. Όχι γιατί δεν αγαπούσε τον Θεό, άλλωστε είπαμε, τον υπεραγαπούσε τον Θεό ο Μωυσής. Αλλά ένιωθε μηδαμινότητα μπροστά στον Θεό. Τίποτα και κάτω από το τίποτα. Και είπε: «Εμένα κύριε το βραδίγλωσσο, το βραδίγλωσσο που δεν μπορώ να μιλήσω, να γλώσσω λέξεις, με στέλνεις λέ, να γίνω αρχηγός σε ένα λαό». Και μάλιστα λαό λέει σκυλοδράκινο, που εκείνος είναι αντίθετος και δεν υπακούει. Πρέπει να αντίθεση. Άλλοι προφήτες, πάλι πρέπει να αντίθεση. Πάντα αντιρρήσεις τέτοιες που έδινε την ανθρώπινη αδυναμία. Όχι άρνηση στο θέλημα του Θεού, μα εγώ είμαι αδύνατος κύριε. Να αναλάβω ένα τέτοιο βαρύ έργο, να γίνω προφήτης ή να γίνω βασιλιάς σε ένα λαό όπως είναι το Ισραήλ. Αυτή η απάντηση ήταν σε σχέση με την ευχή που αναλάβουμε. Και σε σχέση με εκείνο που τους έδινε το έργο. Ο Θεός μας απαντούσε και έλεγε: «Εγώ είμαι μαζί σου. Και αφού είμαι μαζί σου, εσύ πορεύω». Και βέβαια πάντα αναλάμβανε το έργο οι προφήτες. Πάντα.
Θέλω να σταματήσω. Μπορείς εδώ να σχολιάσω. Έχουμε μπροστά μας παραδείγματα προφητών που καλούνταν να αναλάβουν έργο από τον Θεό και που φωτίζονταν από το Άγιο Πνεύμα, οι οποίοι συναισθάνονταν ποιήσαν. Θα λέγαμε, μα εγώ είμαι λέει γη και σποδός, λέει άλλος προφήτης. Τι σημαίνει γη και σποδός, χώμα και στά. Και εμένα βρήκες να με στείλεις, να κάνω αυτό το έργο το μεγάλο. Δεν λογίζονταν τον εαυτό τους, ούτε και άνθρωπο. Άλλος λέει ο Δαβίδ, λέει, εγώ είμαι σκόλιξ και ο άνθρωπος. Εγώ είμαι σκουλίκι και όχι άνθρωπος. Ο Δαβίδ το λέει, ξεκάθαρα. Λοιπόν, είναι αρετή αυτό ή δεν είναι. Όταν ταπεινώνεις τον εαυτό σου και το βάζεις κάτω και από τα ζώα, κάτω και από τα έρχοντα, μας θυμίζει τον Άγιο Αντώνιο και τους πατέρες. Μα διαβάζει κανείς φιλοκαλία, λέει μέσα ότι όλοι αυτοί λένε αν δεν βάλεις δε τον εαυτό σου κάτω κατώτερο από όλα όσα υπάρχουν στη γη, από όλα ό,τι βλέπουν ότι υπάρχουν και στον ουρανό και στο ψαγγέλο σου. Αυτά που βλέπεις ζώα και οτιδήποτε άλλο, κάτω από αυτά, να είσαι κατώτερος από όλα και τα πράγματα. Δεν ζεις μέσα στο νόημα του ψαγγέλου χριστιανικού. Έτσι ζούσαν όλοι οι Άγιοι του Θεού άνθρωποι. Και τώρα ερχόμαστε να δούμε τους Αποστόλους που πήραν το Πνεύμα του Άγιου. Δεν θα πούμε ότι δεν συνέβαινε το ίδιο. Αυτοί άκουσαν δεύτερο πίσω, λάδε κοντά μου, θα σας κάνω αλλήλεις ανθρώπων. Και θέλω να δούμε το πρώτο βάψε την οικογένεια με την καθαρά και τα κυρατηδιά. Θα δούμε σε υπόλοιπους Αποστόλους που και εκείνοι έπαιζαν πλοία και δίκτυα, λέει μέσα στην γραφή, πλοία και δίκτυα. Λέει ο Ιάκωβος, ο Πέτρος και ο Ανδρέας έπαιζαν πλοία και δίκτυα. Και η οικογένεια, έτσι. Οι άλλοι πάλι λέει, τα ίδια έκαναν οι Απόστολοι. Ό,τι είχαν και δεν είχαν από υλικά αγαθά και από έμψυχα και ακολούθησαν τον Κύριο ολοκληρωτικά, όχι ύψεις και αφήξεις. Θεώ όπως είμαι εγώ, δηλαδή μισός εδώ και μισός εκεί, ή πιο πολύ εδώ και πιο πολύ εκεί. Τέτοια πράγματα δεν έκαναν οι Απόστολοι. Και εξπολιάζει ο Χρυσόστομος και λέει ότι βίωναν, ζούσαν επί της γης με σάρκα, αλλά είχαν ξεπεράσει τους νόμους της ύλης. Τη βαρύτητα της ύλης που μας τραβάει εμάς κάτω, όποια ύλη και είναι αυτή, αυτή την είχα ξεπεράσει. Δεν είναι που κάνω να πεις τώρα, αφήνω το παιδί μου, να ακολουθήσουν αυτό που σταύρωσαν οι Εβραίοι αργότερα και να ακολουθήσουν εκείνο που τον έλεγαν και τον Τέκτονα, τον έβριζαν οι Εβραίοι μια όσο ήταν επί της γης, ο γιος του Τέκτονα και της Μαρίας, ο γιος του Τέκτονα και της Μαρίας. Αυτό λοιπόν το δακτυλοδεικτούμενο, τον άσημο, το τυποτέλειο τους Εβραίους, ακολούθησαν οι μαθητές του Χριστού. Και βέβαια ο Πέτρος και οι άλλοι μαθητές σαν δειλοί, γι' αυτό είχαν χαγωθεί μέσα στο Υπερό, σαν χωμένοι μέσα στο Υπερό, λέει, για το φόβο των Ιουδαίων. Για το φόβο των Ιουδαίων. Και το είδαμε και το λένε και οι γραφές ότι ο Πέτρος φοβόταν και τη σκιά του και το μικρό κοριτσάκι που του είπε σε βαπτίση του Χριστού εσύ, τον έκανε αποκριτή και να πει όχι δεν γίνεται τρεις φορές και να αρχιστεί. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο τώρα και όχι μόνο φοβάται ο Πέτρος, αλλά βγαίνει στο μπαλκόνι έξω και μπροστά σε όχλους ύψωσε λέει, επήρε φωνή λέει γράφει μέσα. Ο Πέτρος λέει επήρε φωνή, φώναζε δηλαδή δυνατά για να ακούγεται στον κόσμο που ήταν κάτω και μίσανε και 3.000 πίστευσαν για την ημέρα. 3.000 άτομα είπαν ναι Πέτρε τι να κάνουμε για να σωθούμε και είπε να βαπτιστεί ο καθένας και να σωθεί. Κήρυξε δηλαδή και άκουσε και παντού και σχολιάζει ο Ρώσος Ρώστομος και λέει να μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι από εκεί κάτω βρίσκονταν αυτοί που στάζανε με τα χέρια τους από κάτω.
Και κάνανε φόρη μπατάρα μεγάλη. Και όχι μόνο αυτό. Είχα και την επιθυμία πολλοί από αυτούς να πιάσουν πως το σκοτώσουμε. Λαό το λέει εδώ από ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ναι. Ότι μέσα σε ένα λαό που γέμιζε από φωνή, λέει, το περιβάλλον, μιλούσε ο Απόστολος Παύλος. Και όχι απλώς μιλούσε, αλλά ήρθε να σου πει ότι αυτό που εσύ σταυρώσατε, αυτός ήταν αναστημένος. Είναι μια απόδειξη ότι το κήρυγμα του Χριστού είναι αλήθεια μεγάλη. Θα είναι πιο απόδειξη. Το ότι αυτός ο δειλός βγήκε στο μπαλκόνι και μέσα σε χιλιάδες ανθρώπους, είναι μια τρανή απόδειξη αναστάσεως. Και βέβαια δεν είναι μόνο αυτό, οι Απόστολοι, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, για να τελειώσω, παίρνοντας το Πνεύμα το Άγιο, έκαναν τα εξής, που δεν περνάνε από το μυαλό μας. Θα σχολιάσουμε έτσι Μητροχάδη. Γιατί πες μου, οι Απόστολοι δεν μάχονταν εναντίον της φτώχειας. Πολεμούσαν και με τη φτώχεια που έπαιρναν πάνω σε δεξιπόδι και με ένα επενδύτικος ο Χριστός, με ένα ρούχο, αλλά και εναντίον της φτώχειας που ήταν οι άλλοι άνθρωποι. Πέραβαζαν δηλαδή με τους άρχοντες που άφηναν φτωχούς τους ανθρώπους και πεινάγανε. Αν είσαι σήμερα δηλαδή, θέψουν αναστήματα στους άρχοντές μας. Θα έλεγαν, τι κάνεις εδώ πέρα, πεινάγανε όλο και πιο πολύ οι άνθρωποι στον κόσμο μέσα, δημιουργείται προβλήματα. Δηλαδή σηκώνανε, θα λέγαμε, αναστήματα. Τι έχουν τη θέση των Αποστόλων, θα σηκώνανε αυτή τη φωνή. Θα λέγανε, εδώ ο λαός πεινάει και εσείς με ανασχολείστε. Θα το λέγανε με αυτόν τον τρόπο. Γκρέμισαν δηλαδή, θα λέγαμε, αυτά τα κατεστημένα των αρχόντων και εξίσουσαν το δούλο με τον άρχοντα. Και δεν είναι το πράγμα και το πράγμα. Συνεχίζω. Εναντίον της ατιμίας και της κακής γνώμης. Κακή γνώμη που είχαν οι άλλοι για τα πρόσωπά τους. Ότι αυτοί είναι βρισμένοι, ότι αυτοί είναι Γαλιλαίοι, ότι είναι τέτοια πράγματα. Πάλεψαμε για τα πράγματα. Το φανταζόμαστε δηλαδή να δούμε, αν βρισκόμαστε στην εποχή εκείνη, τους Αποστόλους, να ακούνε. Α, αυτού του κακούργου είναι ο παδί. Γιατί έτσι το σταύρωσα το Χριστό. Δεν λέει ότι εν μέσω δύο κακούργων σταυρώθηκε Χριστός. Το εν μέσω δύο κακούργων ήταν τέχνη του διαβόλου. Αφού μέσα δύο κακούργου σταυρώθηκε, κακούργος και εκείνος ήταν. Και αυτή η φήμη είχε δοθεί στα πέρα της Οικουμένης, ότι ήταν κακούργος ο Χριστός. Και έρχονται τώρα οι Απόστολοι να υποστηρίξουν ποιον. Ένα κακούργο. Βγάλε αυτή τη φήμη από τη μέση. Βγαίνει. Τόσο να σου κολλήσει κάποιος δίπλα, δεν σου βγαίνει με τίποτα. Ακόμη, δεν ήσαν εκτεθειμένοι σε θυμούς και σε μανίες ολοκλήρων πόλεων. Οι Απόστολοι είναι εκτεθειμένοι, λέει, σε θυμούς και σε μανίες ολοκλήρων πόλεων. Όταν όπου πήγαινε Απόστολοι και αλλήγανε για πρώτο στόμα, και είχαν άλλη θρησκεία, άλλα έθιμα και ούτω καταξής, όλη η πόλη ξεσηκώνονταν αντίον τους. Για να βάλουμε ολόκληρη την πόλη. Υποθέστε την Ελλάδα όπως τον Παύλο, που ήρθε εδώ πέρα και κήρυξε και είπαν, μα τι μας λέει αυτός ο σπερμολόγος. Αμέσως σου εργήρανε τη λάσπη. Μα αυτός λέει, σπερμολόγος σημαίνει ο φλιέρος που λέει λόγια που δεν έχουν καμιά αξία. Αμέσως τα ξεσηκωθήκανε και μάλιστα τα επίσημα πρόσωπα. Σε αυτά βρισκόταν και ο Άγιος Ιωαννής μπροστά του τώρα εκεί. Σπερμολόγος. Δεν υπήρχε περίπτωση να κηρύξουν και να μην ξεσηκωθεί ολόκληρη πόλη. Πώς διαδόθηκε ο λόγος αυτό, μου λέτε. Εάν δεν περνούσε το μήνυμα δια του Αγίου Πνεύματος, πώς θα διαδηλώτανε. Και ακόμη, και επιβουλές εναντίον τους γινόντουσαν, και φωτιά και σίδηρο και θηρία. Όλα αυτά ήταν τα όπλα και τα μέσα που επινόησαν οι αντίπαλοι για να πάψει να ακουστεί το κήρυγμα του Ιησού Χριστού. Το κήρυγμα που ανάλαβαν το διαδώσουν μέσα από τέτοιες συνθήκες οι Άγιοι Απόστολοι. Αυτοί που πλήρησαν δίλη.
Θα ήθελα, το θέμα μας βέβαια είναι η Πεντηκοστή και άλλα μπορούσαμε να πούμε, θα δούμε στη συνέχεια, σε άλλη συνάντηση. Το εξής, για να τελειώσω, ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι μέσα στα θησαυροφυλάκια της Εκκλησίας μας και παίρνουμε Πνεύμα Άγιο. Όχι μόνο όταν κοινωνάμε, σήμερα πρέπει να σώμα του το ίδιο, αλλά σε κάθε πνευματική μας συναστροφή, για εδώ βέβαια, αλλά εννοώ και τη επαφή μας με τα Άγια Κείμενα. Πνεύμα Άγιο παίρνουμε. Αδελφοί μου, και στον χώρο της προσευχής, Πνεύμα Άγιο παίρνουμε, όταν προσευχόμαστε μόνοι μας, αλλά όχι μόνο στις ίδιες ώρες, και στον δρόμο που πηγαίνουμε, και όπου βρισκόμαστε, λέμε το Κύριο Χριστέ ελεησόν. Εκεί πια μας γεμίζει η προσευχή με τον Κύριο και με, με το Άγιο Πνεύμα. Και διάβασα ένα πολύ ωραίο στη Φιλοκαλία για να τελειώνω. Λέει, ασχολείσαι με τον Κύριο λέγοντας το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν. Ξέρεις τι κάνεις. Όταν λες συνεχώς Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν, φεύγουν από μέσα τα φίδια, ένα. Γιατί δεν αντέχουν στην παρουσία του ονόματος του Χριστού. Λαμπικάρει, λέει, το μυαλό σου και κάτω από το φωτισμό του πνεύματος βλέπεις αλλιώς αυτά τα πράγματα. Εντελώς διαφορετικά. Το διάβασα στην Λοκαλία, μου έκανε εντύπωση. Το είχα γραφτώ στην Εστοφέρα, στο δείξω, το ξέρω στο σπίτι. Λαμπικάρει, πώς λαμπικάρει. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν, καθοδόν στη δουλειά μας, την προσευχή μας και παντού. Αυτό είναι η προσευχούλα που τη φοβάται ο διάβολος και γίνεται το μυαλό καθαρό. Και νιώθεις μια γλύκα άρρητη στην ψυχή σου. Και από εκεί και πέρα μιλάει ο Θεός και το μυαλό αυτό, γιατί αυτό είναι πολύ ο Παΐσιος, όσο όσοι είχαν επισκεφτεί έλεγε «Μωρέ, να έρχεται καθαρότητα φωνάζει». Και σε ακούσε μια φορά πάνω γιατί. Το έλεγε ο Παΐσιος σήμερα. Σε αυτή τη μέσα το βλέπεις. Γιατί καθαρό μυαλό σημαίνει φωτισμένο από το Άγιο Πνεύμα. Και αν δεν μιλάει το μυαλό εκείνο, και αν δεν μιλάει το μυαλό του άλλου. Διαφράζουμε αυτά. Ευχαριστώ πολύ για την δική σας παρέα. Συνεχώς θα μία προσευχή που λέω εγώ, δεν ξέρω πότα μου την αυτός. Κύριε, το Σταυρό σου προσκυνούμε, Δέσποτα, και την Αγία σου Ανάσταση πνούμε και δοξολογούμε. Κύριε, μόνη του Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησε όλο τον κόσμο τον αμαρτωλό. Είναι ωραία. Άγιε. Όχι ωραία. Άγιε. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Μιχαλάκη, πες κάτι και εσύ μπορείς να πεις. Κάτι, από τη βοκάλη. Θα μείνω σε μια λέξη απλή που δεν έχει σημασία, δεν έχει τίποτα εμεί, αλλά που εμεί δεν της δίνουμε σημασία. Ενώ στο βάθος έχει πολύ σημασία. Είπες ότι ήταν για κάποιο βιβλίο που είναι 5 τόμοι, η Φιλοκαλία. Η Φιλοκαλία, αδέρφια, είναι οι 5 τόμοι που είναι οι πραγματικοί φίλοι που πρέπει να τους έχουμε φίλους και να κάνουμε παρέα και να μας διδάσκουμε. Διότι ήταν αυτοί όλοι οι ήρωες της πίστεως. Και ενώ είπε ο Κώστας μέσα από το Ευαγγέλιο και τον Ιωάννη, το σώσουμε, ότι ήταν τόσο ταπεινοί και δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα, νιώθανε ανίκανοι. Ό,τι κάνανε αυτά τα παγκόσμια, που να με, η ιστορία θα τους έχει συνέχεια μέχρι τη συντέλεια του κόσμου, ήταν το Πνεύμα το Άγιο. Άραγε, εμείς για να δυναμώσουμε θέλουμε φίλους καλούς. Και οι φίλοι οι καλοί, δόξα τω Θεώ, η Εκκλησία μας έχει πάρα πολλούς. Ας πάμε εκεί κοντά για να πάρουμε κι εμείς μία δύναμη για να, και να είμαστε κι εμείς μικροί ήρωες μέσα στην κοινωνία. Τελειώσαμε, θα είσαι τίποτα, θα είχα και μια απορία, τίποτα. Εμείς όταν λέμε όπως τα βλέπουμε, πέσα το σώστο μου, κάνουμε στον Τίζο Θεός, θα γίνουμε και έλεγα. Συγχωρείτε να πεις ακούλα μας, να πάμε στα σταυρά, να πάμε 40 μήνες. Άγιος ο Θεός, 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 Άγιος Θεός, Άγιος Υιός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Πάτερ ημών ο ημίς ο ημίς, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, επιτείνω το θέλημά σου, ώστε εν ουρανώ και επί της γης,
τον άρτον ημών των Θεούσεων, δώσον ημίς σήμερον, και άφησε ημίς τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφήρεμε τους οφειλέτες ημών, και ρίξε με εις ημάς πειρασμόν, αλλά ρίξε ημάς από την κοντινού. Προστασία των χριστιανών ακατέσσινε, με συνήθεια προς το μήνυμα μετάθετε. Μη παρήρης αμαρτωλογρεύσε ο φωνάς, αλλά προστασόν ως αγαπή, εις τη βοήθεια ημών, το Χριστός πραγματόδοση, κάτιν των νυχτεσμίας, και σπέσον εις ηγεσίας, η προστατεύουσα αρή, θεωσόν και τον τιμόντωσε. Διαχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, εκλέξω Χριστός ημάς. Αμήν. Καλή μας τιμή. Καλή μας τιμή. Καλή μας τιμή. Καλή μας τιμή.